Θεοφύλακτος Μπίδης, υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές με το κίνημα αλλαγής, με το Κινάλ. Πρώτη και βασική ερώτηση, πώς αποφασίσατε να εμπλακείτε με την κεντρική πολιτική σκηνή, συμπληρώνοντας όμως, γιατί θέλω και εκεί να μας πείτε ένα-δύο πράγματα, έχοντας τη φαρέτρα σας, την εμπειρία από την τοπική αυτοδιοίκηση και δει από τον τουρισμό που είναι ένα από τα πράγματα που τα έχει ανάγκη μεγάλη Καστοριά. Τα είχε, τα έχει και θα τα έχει και στο μέλλον ανάγκη. Καλησπέρα σας καταρχήν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η απόφαση μου να ασχοληθώ πλέον με την κεντρική διοίκηση προς το κοινοβουλευτικά είναι η προσφορά που πιστεύω ότι πρέπει να δίνουμε για τον πολίτη της Καστοριάς. Η ενασχόλησή μου όσον αφορά την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και φυσικά τις θέσεις οι οποίες διατέλεσα ήταν ότι κατάλαβα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα προβλήματα που έχει η περιοχή μας και η θέλησή μου να βοηθήσω τους ανθρώπους και τους συμπολίτες μας για το καλύτερο της περιοχής μας με όθησε για να συμμετέχω στην συγκεκριμένη κίνηση. Τι ακούτε και τι βλέπετε από τον κόσμο? Είμαστε στην προεκλογική εκστρατεία. Ο κόσμος έχει μια μεγάλη ανησυχία στα σοβαρά προβλήματα της περιοχής μας. Κυρίως έχουμε για την ανεργία, για τα μαγαζιά τα οποία κλείνουν, αλλά και βέβαια πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα. Πιστεύουμε και ευελπιστούμε ότι μετά τις εκλογές θα διορθωθούν πολλά πράγματα και βέβαια όλοι μαζί θα πρέπει να αποφασίσουμε και να σχεδιάσουμε για το καλύτερο της περιοχής μας. Να συμπληρώσω σε αυτά, η ανεργία φυσικά είναι τεράστιο μαζί και είναι μια ερώτηση που επαναλαμβάνομαι και εγώ, τη ρωτάω σε όλους, αυτό το φευγιό, αυτό το απίστευτο φευγιό, η ερήμωση της Καστοριάς, των χωριών ακόμα μεγαλύτερη, μπορεί να ανατραπεί αυτό το πράγμα, θεωρείτε? Καταρχήν θα πρέπει να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι πάρα πολλοί κόσμος φεύγει για την έλλειψη εργασίας στην περιοχή μας. Σαφέστατα. Άρα θα πρέπει να δημιουργήσουμε καινούργιες θέσεις εργασίας στις υφιστάμενες επιχειρήσεις, αλλά και βέβαια να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε καινούργιες επιχειρήσεις που μπορούν να απασχολήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε τα τελευταία χρόνια, το να μην δίνεται και επιδότηση κάποιων ανθρώπων για να ξεκινήσουν στη δημιουργία νέων εργασιών, δουλειών δικών τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να δούμε και στα τοπικά προγράμματα σε κάθε περιοχή που θα πρέπει να είναι ξεχωριστά, έτσι ώστε να καταλάβουμε και να εστιάσουμε στα προβλήματα και να επενδύσουμε πάνω σε αυτά. Πιστεύω ότι δημιουργώντας άξονες οι οποίοι θα δώσουν ανάπτυξη στην περιοχή μας, θα φέρουμε τους ανθρώπους πίσω, αλλά βέβαια το περιβάλλον που θα βάλουμε θα πρέπει να δίνει μια ασφάλεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κρατηθούμε εδώ στην περιοχή μας και να επενδύσουμε εδώ. Να σας κάνω δύο ερωτήσεις, κρατούσα για πιο αργότερα, αλλά δεν πειράζει γιατί είναι σε συνέχεια αυτό που λέτε, τουριστικά και αναπτυξιακά, αν μπορεί να τα καταφέρει Καστοριά και φυσικά με τη Γούνα, εάν μπορεί να ανατραπεί αυτή η άσχημη κατάσταση που βιώνει ο κλάδος. Όσον αφορά το κομμάτι του τουρισμού και επειδή διετέλεσα επί μεγάλο χρονικό διάστημα όσον αφορά την περιφέρεια υπεύθυνος ως αντιπεριφερειάρχης του τουρισμού αλλά και στην εταιρεία τουρισμού ως πρόεδρος, η στόχευση που είχαμε σαν περιφέρεια ήταν ότι είδαμε τον τουρισμό σαν πυλώνα ανάπτυξη για όλη την περιφέρεια. Βέβαια, ως κύριο σημείο στην ανάπτυξη ήταν η Καστοριά, γιατί η Καστοριά έχει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στη Δυτική Μακεδονία. Βέβαια, στοχεύσαμε και κάναμε συγκεκριμένα προγράμματα αλλά και συνεργασίες που πρέπει να συνεχιστούν αυτές. Άρα, από τις εκλογές και μετά υπάρχει ένα σχεδιασμός και ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να ξεκινήσει την επόμενη αμέσως μέρα. Πιστεύετε ότι είναι αναγκαίες οι συνεργασίες, είναι μονόδρομος για να προκόψουμε, ας πούμε, για να πάμε πιο μπροστά από αυτό που βιώνουμε? Πιστεύω οι συνεργασίες είναι απαραίτητες όσον αφορά για να λύσουμε τα προβλήματα αλλά και να σχεδιάσουμε και αυτό που θα σχεδιάσουμε να έχει σωστές βάσεις και να είναι διαχρονικό. Μια απόφαση που μπορεί να πάρει κάποιος συγκεκριμένος για την ανάπτυξη της περιοχής χωρίς να έχει την αποδοχή και των πολιτών αλλά και των εκλεγμένων φορέων αλλά και όλων των ανθρώπων της περιοχής, πιστεύω ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί αλλά σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα δεν θα έχει τα αποτελέσματα που πρέπει. Όσον αφορά τώρα τον κλάδο της Γούνας, επειδή διατέλεσα εντεταλμένο σύμβουλο στα θέματα Γούνας, να αναφέρω ότι οι Γουναράδες είναι αξιόλογοι επιχειρηματίες, επειδή γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τον κλάδο και πώς μπορεί να αναπτυχθεί ο κλάδος. Άρα αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να σχεδιάσουν, να επενδύσουν και εμείς θα πρέπει να είμαστε δίπλα τους, να τους βοηθήσουμε όπου μπορούμε και πάντα να τους, με την καθοδήγηση τη δικιά τους να λύνουμε τα προβλήματά τους. Πέρα τώρα από τα πολιτικά στεγανά, τις κομματικές πεπιθήσεις, πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να κοιτάξει και λίγο τα πρόσωπα που θέλουν να τον εκπροσωπήσουν στην επόμενη Βουλή. Δηλαδή, πολύ πιο απλά, ψηφίζουμε κόμμα ή πρόσωπα?
Όσον αφορά το εκλογικό σύστημα που έχουμε και το κυβερνητικό, είναι ότι υποχρεωτικά θα πρέπει να υπάρχουν κάποια κόμματα τα οποία να βάζουν βασικούς άξονες και γραμμές. Βέβαια όμως αυτά όμως θα πρέπει να πλαισιώνονται από κατάλληλους ανθρώπους, ανθρώπους που θα είναι κοντά στον πολίτη, στην κοινωνία και βέβαια να έχουν ως βασικό γνώμα την περιοχή τους, την ανάπτυξη αλλά και την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων. Είναι εύκολος ή δύσκολος ο στόχος για την έδρα? Η έδρα είναι ένα περίεργο, να το πούμε σαν αποτέλεσμα για να κερδίσεις την έδρα στην περιοχή της Καστοριάς. Μπορούμε να την κερδίσουμε την έδρα της Καστοριάς, είναι πάντα ο δεύτερος που την μπορεί να την πάρει όσον αφορά το δεύτερο κόμμα που θα έρθει στην περιοχή μας, αλλά και βέβαια έχουμε αντιμετωπίσει και έχουμε δει πολλές περιπτώσεις που είναι στις λοιπές έδρες ανάλογα με ένα σύστημα που είναι λίγο περίπλοκο κατανομής εδρών. Πιστεύω η έδρα είναι σε όλους τους υποψηφίους το στόχος του. Και βέβαια την έδρα θα πρέπει να την πάρει ο οποιοσδήποτε υποψήφιος με γνώμονα για να στηρίξει με τη σεβαστή στήριξη της πολιτείας και το σεβασμό πάντως στην ψήφο που έχει. Κύριε Ζιμπίδη, να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εκλογές. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ.